Πάμε στην κυρία Κοτζάμπαση, κυρία Κάκια Κοτζάμπαση, να συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου μυθιστορήματός της. Κυρία Κοτζάμπαση, χαρά και τιμή να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τιμή δική μου. Να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. 30 χρόνια Κρήτη TV σήμερα. Αυτό ήθελα. Με προλάβατε. Μα είναι δυνατόν να ξεκινήσω διαφορετικά? Με προλάβατε, γιατί ήθελα το πρώτο που θα έλεγα να πω ότι χρόνια πολλά στο Κρήτη TV. Εμένα προσωπικά με πονάει το Κρήτη TV. Έχω περάσει από εκεί, έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι και θέλω να πω ότι το Κρήτη TV είναι η ναυαρχίδα των περιφερειακών καναλιών όλης της Ελλάδος. Το πιστεύω αυτό. Και να πω μέσα από την καρδιά μου, χρόνια πολλά και πάντα πρώτη, πάντα πρωτιές σε όλα τα θέματα, στις εκπομπές, αλλά κυρίως στις ειδήσεις, στην ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να σήμερα σας ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στο μυθιστόρημά σας. Καταφέρατε να δώσετε με μαεστρία τη συγκλονιστική ιστορία της Αμέρσας. Ναι. Ο λόγος σε εσάς. Ναι, η Αμέρσα ήταν από πολλά χρόνια γραμμένη και έμενε σε ένα συρτάρι, ξεχασμένη. Όχι ξεχασμένη ποτέ, απλά δεν αποφάσιζα να την εκδώσω. Πρόκειται για μία νέα κοπέλα, η οποία έφυγε το 22 από τη Σμύρνη. Είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα, θέλω να σας πω. Έφυγε με το παιδί της, μόνη. Τον άντρα της τον είχαν ήδη πάρει στα άμελε ταμπουρού, στα τάγματα εργασίας που έπαιρναν τότε τους άντρες, και έφυγε μόνη της στο διωγμό και με πάρα πολλά βάσανα και πολλές δυσκολίες και πολλά εμπόδια κατάφερε να φτάσει στην Ελλάδα. Από την Ελλάδα πάλι περιπλανήθηκε σε όλη την Ελλάδα για ένα μεροκάματο, για ένα πιάτο φαγητό, για να ταΐζει το παιδί της, και κατέληξε κάποτε στην Κρήτη. Από εκεί αρχίζει η ζωή της στην Κρήτη. Και εκεί έχει πάρα πολλές θύμησες από τις χαμένες πατρίδες, από τη ζωή της στη Σμύρνη. Μας διηγείται, μάλλον εκείνη διηγείται σε μία άλλη κοπέλα όλη της τη ζωή, την προηγούμενη. Και έτσι γνωρίζουμε κι εμείς τη ζωή στη Σμύρνη, πώς ζούσαν οι Έλληνες τότε, πώς το βιωτικό τους επίπεδο ήταν πολύ υψηλό, άνθρωποι γεωκτήμονες, έμποροι, ευκατάστατοι, και από τη μια στιγμή στην άλλη τα έχασαν όλα και κατέληξαν να είναι εργάτες και για ένα κομμάτι ψωμί να δουλεύουν, ας πούμε, και να είναι οι πρόσφυγες. Μάλιστα, αυτοί οι άνθρωποι είχαν τέτοια κουλτούρα που τη μετέφεραν σε μας. Διότι εμείς ήμασταν πολύ πίσω, συγκεκριμένα από τις διηγήσεις και τις δικές της, αλλά και του συζύγου μου και της πεθεράς μου που ήταν από προσφυγική οικογένεια, μου έλεγαν ότι όταν ήρθαν στην Κρήτη και είδαν τους ανθρώπους, ας πούμε, εδώ με γένεια, με, ξέρετε, με τις Κρήτη, γιατί ήταν το 22 ακόμα, ήταν πολύ πίσω η Κρήτη. Τρόμαζαν. Δεν ήξεραν γιατί είναι τόσο άγριοι. Μετά σιγά σιγά κατάλαβαν ότι είναι άλλο, άλλη πάστα ανθρώπων. Και εδώ βρήκε καταφύγιο η Αμέρσα. Κυρία Κοτζάμπαση, να μου πείτε λίγο πόσο επίκαιρα είναι τα μηνύματα τα οποία πιθανότατα να προκύπτουν και προκύπτουν μέσα από αυτό το συγγραφικό σας εγχείρημα. Είναι γι' αυτό αποφάσισα να το εκδώσω τώρα. Μάλιστα. Να σας εξηγήσω. Το βιβλίο, όπως σας είπα, έχει γραφτεί πολύ πριν, το 2004. Σε κάποιο ταξίδι, Πάτρα Αγκώνα, η κόρη μου συγκεκριμένα, μου λέει: «Μαμά, θα μου δώσει την Αμέρσα να τη διαβάσω». Την είχα εκτυπώσει στον υπολογιστή και λοιπά, την είχα σε ένα φάκελο και της λέω: «Πάρτη». Την πήρε λοιπόν και όταν επέστρεψε, μου την έφερε, μου λέει: «Μαμά, δεν βγήκα από την καμπίνα ούτε για φαγητό». Χάρη στην κόρη μου λοιπόν, η οποία με ενεθάρρυνε, αποφάσισε να την εκδώσω τελικά. Λέω: «Γιατί να την έχω να κάθεται». Επίσης τώρα με τα γεγονότα αυτά με τους γείτονες, ναι, μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Λέω: «Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή». Επίσης συμπληρώνονται 100 χρόνια από το διωγμό.
το 2022 έχουμε 100 χρόνια. Οπότε λέω, ήταν η σπίθα που άναψε το φυτίλι της τελικής έμπνευσης και της απόφασης να εκδώσετε αυτό το αριστούργημα, ναι, θα πω εγώ. Και μάλιστα εν μέσω πανδημίας, παρακαλώ. Εν μέσω και πανδημίας. Με κορονοϊό. Ξέρετε ότι η έμπνευση σε ένα συγγραφέα και η απόφαση να εκδώσει το δημιούργημά του έρχεται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. Ναι. Είναι κανόνας, κυρία Κοντζάμπαση, αυτός. Ναι, κεντρίζει κάπως το ενδιαφέρον του όλη αυτή η κατάσταση. Θες να εξωτερικεύσεις αυτά που νιώθεις. Θέλεις να γράψεις, θέλεις να... Και η ποίηση είναι τώρα αυτές τις μέρες, ανθεί η ποίηση. Όχι μόνο η συγγραφή βιβλίων. Ακριβώς. Και είναι ίσως αιτία το ότι καταπιεζόμαστε, το ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα... Να ζητάμε τους δικούς μας ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους δούμε. Ο ρόλος της τέχνης... Συγκεκριμένα έχω τα παιδιά μου μακριά και έχω να τα δω 2 μήνες τώρα στη δεύτερη καραντίνα. Στην πρώτη έκανα 3 μήνες να τα δω. Κυρία Κοντζάμπαση, ούτε καν, ας πούμε. Ναι. Ο ρόλος της τέχνης και του πολιτισμού σε αυτή την δύσκολη συγκυρία που διανύουμε είναι σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός. Πάρα πολύ σημαντικός. Εγώ να σας πω, θα ήθελα να πω 2 πράγματα στους ανθρώπους αυτή την εποχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταπολεμήσουμε και αυτή την κατάθλιψη που μας κυριεύει, να μπορούμε να ξεδώσουμε κατά κάποιο τρόπο διαβάζοντας. Διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο, ακούγοντας πολύ καλή μουσική, βλέποντας μια καλή ταινία, μας τονώνει το ηθικό. Δεν είναι δύσκολο, πάρα πολύ εύκολο είναι να καταπολεμήσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάμε. Αρκεί να το θέλουμε και να το αποφασίσουμε. Τώρα εγώ προσωπικά συνιστώ την Αμέρσα, διότι... Τα βιβλιοπωλεία, κυρία, άνοιξαν, κυρία Κοντζάμπαση, οπότε δεν άνοιξαν... έχουμε... Να υποφεληθούμε την ευκαιρία. Ναι, τα βιβλιοπωλεία άνοιξαν. Δεν έχουν προλάβει ακόμα τα βιβλιοπωλεία να προμηθευτούν. Ξέρω σίγουρα ότι υπάρχει στον κύριο Ελευθερουδάκη. Τώρα τα υπόλοιπα βιβλιοπωλεία δεν ξέρω, διότι δεν βγαίνω να πάω να κοιτάξω, να δω σε ποια βιβλιοπωλεία που πωλείται. Έχουμε και το ίντερνετ. Έχουμε και τις διαδικτυακές αγορές. Δεν κάνουν άλλα βιβλιοπωλεία διαδικτυακές. Και στην καραντίνα μέσα μου το ζητούσαν επίμονα και ήταν πάρα πολύ δύύσκολο. Δηλαδή ο εκδοτικός οίκος έστελνε με courier βιβλία εκτός Ελλάδος και εντός, ναι, Ελλάδος, εντός Ηρακλείου συγκεκριμένα, τα πήγαιναν αυθημερών. Πάρα πολλά βιβλία πουλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τα βιβλιοπωλεία ήταν κλειστά, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να παραγγείλουν να τους πάνε από τον εκδοτικό οίκο. Παρόλο που το δελτίο τύπου πήγε παντού. Μάλιστα. Τώρα πιστεύω να εφοδιαστούν. Κυρία Κοντζάμπαση, παρακαλώ. Τελευταία ερώτηση. Η πένα της Κάκιας Κοντζάμπαση θα χρησιμοποιηθεί ξανά, θα χρησιμοποιηθεί σύντομα ή έχει σύντομα χρησιμοποιηθεί? Και... Όχι, όχι. Δεν είναι για μια και έξω. Ήδη γράφω το δεύτερο βιβλίο, ναι, αλλά θα αφήσω λίγο καιρό, γιατί η Αμέρσα δεν μπορεί να... Δυστυχώς, λόγω της κατάστασης, δεν πρόλαβε να κυκλοφορήσει όπως έπρεπε. Πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο και στον κόσμο να την προμηθευτεί, να τη διαβάσει, να περάσει λίγος χρόνος και μετά θα βγει και δεύτερο και τρίτο. Θα δούμε τώρα που πήρα φόρα. Κυρία Κοντζάμπαση, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα επαναλάβω χαρά και τιμή που συνομιλήσαμε σήμερα και εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι χρόνια πολλά για σας το ευχαριστώ TV. Πολύ και καλή επιτυχία για αυτό το εγχείρημα και το αριστούργημα, θα πω εγώ, για ακόμα ευχαριστώ μία φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντικειμενικά, ευχαριστώ, το λέω, αντικειμενικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή...